Ήρθαμε εδώ σήμερα να καταθέσουμε τα προβλήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία και μάλιστα το τελευταίο διάστημα που χάσαμε κιόλας συνάδελφο από ειδικό σχολείο, το Υπουργείο συνεχίζει να διαφορεί, συνεχίζει να μας γυρνάει την πλάτη και συνεχίζει να επαφείται στην καλή θέληση και τη συνείδηση των συναδέλφων. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι σοβαρά και από μόνο τους τα ειδικά παιδιά είναι από μόνο τους μια ευάλωτη ομάδα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Πέρα από εκεί όμως υπάρχουν και σοβαρές ελλείψεις, πέρα από το προσωπικό των εκπαιδευτικών, αλλά είναι και οι ειδικότητες. Είναι οι συνάδελφοι που είναι αναπληρωτές, περιφερόμενοι από σχολείο σε σχολείο, άρα η μεταδοτικότητα αυξάνεται. Και πρόσφατα βλέπετε ότι όλα τα ειδικά σχολεία, όλες οι ειδικές κατηγορίες, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, κλείνουν, ανοίγουν. Αυτό δεν προβληματίζει την κυβέρνηση. Και όπως είπα και πριν, είναι φοβερά δύσκολες οι συνθήκες, πέρα από την δυσκολία των παιδιών. Οι αίθουσες είναι ακατάλληλες. Έχουμε σχολεία που δεν αερίζονται. Έχουν στενούς διαδρόμους με φεγγίτες αντί για παράθυρα, με ειδικότητες να μην έχουν χώρους αξιολόγησης και παρέμβασης στα παιδιά, να είναι κάτω από σκάλες, σε αποθήκες ή να υπάρχουν 2-3 ειδικότητες μαζί. Είναι αδιανόητο όλη αυτή η κατάσταση. Έστω και τώρα είμαστε εδώ και έχουμε ξαναδιαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο, αλλά και στον Περιφερειακό Διευθυντή, ότι έστω και τώρα να δώσει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι πολύ έντονα και ο συγχρονισμός μέσα στο σχολείο. Δεν έχει μειώσει ούτε στο τόσο τα άτομα που μεταφέρονται σε ταξί και σε λεωφορεία.